Φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια πάνε να μπουν πολλές μεγάλες χώρες στο παιχνίδι του ελαιολάδου. Βλέπουμε πολύ, και φυτέυουν όχι χιλιάδες, φυτέυουν εκατομμύρια ελαιόδεντρα, φυτέυουν τεράστιες εκτάσεις, που δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο αυτό θα τους βοηθήσει να έχουν κάποια παραγωγή ελαιολάδου, διότι ε, ξέρουμε ότι και η ελιά θέλει κάποιες ε, συνθήκες, θέλει το κλίμα το δικό μας, το μεσογειακό κλίμα ε, ώστε να έχει και καλή απόδοση και να συμφέρει ε, σαν καλλιέργεια ε, Δεν ξέρω αν σε κάποια από τα κράτη ε, περπατήσει η καλλιέργεια της ελιάς εάν σε κάποια από τα κράτη αυτά ε, έχουμε κάποιες μεγάλες παραγωγές που σίγουρα ε, δεν θα ευνοήσουν το ελληνικό ελαιόλαδο. Όσο περισσότερο προϊόν ε, τα επόμενα χρόνια πέσει στην αγορά, ε, σίγουρα ε, δεν θα ευνοήσει εμάς, ε, θα ρίξει τις τιμές ε, και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβεί. Ε, από την άλλη πλευρά τώρα εμείς ε, που είπα και πριν ότι είμαστε στο ιδανικό κλίμα ε, για την καλλιέργεια της ελιάς όπως και όλες... Ε, οι χώρες που είναι στη Μεσόγειο, που διαθέτουμε αυτό που λέγεται μεσογειακό κλίμα, δυστυχώς το έχουμε αφήσει στο έλεος του Θεού. Δεν υπάρχει κάποια στήριξη, δεν υπάρχει κάποιος προγραμματισμός, δεν υπάρχουν υποδομές. Βλέπουμε τι γίνεται τα τελευταία χρόνια με την κλιματική αλλαγή, διότι είμαστε στο μέσο της κλιματικής αλλαγής και δεν υπάρχει καν ο προγραμματισμός ή η υλοποίηση των μέσων που θα αποφύγουμε ε, κάποια προβλήματα ε, και με τις υποδομέ αυτές ε, να έχουμε μια ικανοποιητική παραγωγή ε, ελαιολάδου, ένα ποιοτικό ελαιόλαδο που θα σταθεί στην αγορά ε, Όποιε και αν είναι οι παρεμβάσει που κάνουν οι άλλες χώρες άσχετα αν παράξουν ή όχι ε, κάποιες ποσότητες που θα ρίξουν στην παγκόσμια αγορά ελαιολάδου.